Θέλω να του πω και εγώ μια καλημέρα του κύριου Μπογδάνου, ειδική. Γιατί ειδική. Ως πρώην συνάδελφός σας και νυν συνάδελφός μου, ναι, να τον καλημερίσω και να του συστήσω κιόλας έτσι φιλικά να αναλάβει, μια και είναι νεότερος βουλευτής από μένα, και την εισήγηση των εφαρμοστικών συμφωνιών για τις πρέσπες, μια και δεν βρίσκεται εισηγητή. Θα το εκτιμήσω ο κύριο Μητσοτάκη, κύριε Μπογδάνε, νομίζω ότι πρέπει να τι αναλάβετε εσείς. Ορίστε, κύριε Μπογδάνε, απαντήστε για να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, με επίσης αγάπη απέναντι στον συνάδελφό μου. Πολύ αγάπη έχουμε σήμερα. Βεβαίως. Ναι. Έχουμε αγάπη διότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, τον κορονοϊό, και πρέπει να σταματήσουμε να τσακωνόμαστε τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να σώσουμε τη γιαγιά, και στην επόμενη φάση ξανατσακωνόμαστε, κύριοι, θα έχουμε πάρα πολύ καιρό και έχουμε και ιδεολογική και άλλη βάση για να το κάνουμε. Μάλιστα. Πρότεινα λοιπόν να μην προκαλεί το περί δικαίου και άλλο αίσθημα του ελληνικού λαού, διότι η παράταξη του παρέδωσε τη μακεδονική ταυτότητα, το έψησε, το μαγείρεψε μαζί με κατεπίφαση δεξιούς οι οποίοι υπήρξαν τα δεκανίκια του Αλέξη Τσίπρα και εκτείνονται από τους ΑΝΕΛ μέχρι και τον χώρο της νεοναζιστικής ακροδεξιάς. Θα το εκτιμήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κύριε Μπογδάνη. Ακούστε που σας λέω. Ποταμιού, δεν βρίσκει εισηγητή. Γιατί δεν μπαίνετε. Είναι μια εθνική ήττα για την οποία εμείς υπήρξαμε ξεκάθαροι από την πρώτη στιγμή. Πάντως, κύριε. Να έρχονται λοιπόν τώρα, αφού έχοντας πετύχει σε εισαγωγικά μια εθνική ήττα, αφού έχει γίνει το εθνικό λάθος, και να πάλι σε εισαγωγικά κουνιούνται κιόλα. Δηλαδή να μας τρίβουν στη μούρη ότι κοιτάξτε πώς σας παγιδεύσαμε και εσάς και την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και θα έπρεπε να το αποφεύγουν. Πέραν αυτού όμως, ολοκληρώστε παρακαλώ. Και μονταζιακά, ναι, το ότι δεν βρίσκεται εισηγητής. Δεν βρίσκεται. Ισχύει ότι δεν βρίσκεται, έτσι. Πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ναι, είναι όσο fake news, όσο είναι το τερατώδες, το οποίο δεν ήρθε από την ελληνική λύση. Βρίσκεται δηλαδή εισηγητής, γιατί πρέπει να πάμε και παρακάτω. Βρίσκεται εισηγητής. Βρέθηκε. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα. Σας ρωτάμε. Okay. Η λοιπόν, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι μπλοκ. Είναι okay. Πετών αρμέ. Θα το δούμε στις ψηφοφορίες, κύριε Μπογδάνο. Ο εκπρόσωπος τύπου, τώρα είμαστε λίγο πριν. Μπαίνουμε εμείς, άμα θέλουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω, γιατί κύριε Μπογδάνε, έχει καθυστερήσει η κυβέρνηση, και αν έχετε πληροφορία, επειδή και